Μας είχαν πάρει κάποια τραπεζάκια και τα πήραμε πίσω, μια χαρά έληξε το θέμα εκεί, τελείωσε. Και μετά από 20 λεπτά είχαν πάρει τηλέφωνο και ήρθαν κάποιοι κουκουλοφόροι με κράνη και ούτε καν μας μίλησαν. Κατευθείαν ξεκίνησαν και μας έδερναν. Αν δεν μπορούσαμε, σας ξαναλέω, αν δεν μπορούσαμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, θα είχε γίνει το μοιραίο. Δεν ξέρω δηλαδή τι μπορεί να έχει συμβεί. Με μπετόβεργα στο κεφάλι. Ένα τραπεζάκι φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή να ξεσπάσει καυγάς μεταξύ δύο φοιτητικών παρατάξεων στο προάβλιο του ΑΛΜΕΠΑ, με το κλίμα να δυναμητίζεται ακόμη περισσότερο με την εμφάνιση κουκουλοφόρων που φορούσαν κράνη, με τους φοιτητές της μιας παράταξης να καταγγέλουν ότι δέχτηκαν επίθεση με μπετόβεργες. Εμέρα μεσημέρι με κόσμο 10 με 12 άτομα. Και οι υπόλοιποι απλά κοιτούσαν, δεν έκανε κανείς τίποτα. Είχαν μία μπετόβεργα η οποία ήταν τουλάχιστον μισό μέτρο και χτυπούσαν τα παιδιά στο κεφάλι. Αν δεν μπορούσαμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, που αυτό κάναμε, δηλαδή και εγώ έχω και σημάδια εδώ, έχω στην πλάτη μου σημάδια από την πετόβεργα, μπορεί να μας είχαν σκοτώσει, να έχει γίνει κάτι χειρότερο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, δεν είναι απλό το θέμα αυτό. Εδώ τώρα οι φοιτητές φοβούνται να πάνε και στο μάθημά τους μετά αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Όπως υποστηρίζουν φοιτητές, υπήρξαν σκηνές βίας, με τους ίδιους να νιώθουν, όπως είπαν, απροστάτευτοι, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Η παράταξή μας έχει προτείνει χρόνια την πανεπιστημιακή αστυνομία και δεν το δέχεται κανείς. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Και θα μπορούσαμε να ήμασταν μια χαρά σήμερα και απλά να είχαμε μια πολιτική αντιπαράθεση και να είχαν μείνει εκεί τα πράγματα. Όχι να μπαίνουν με κουκούλες και με κράνη και με λωστούς και να δέρνουν τους φοιτητές. Γιατί εμείς εδώ έχουμε έρθει να σπουδάσουμε, όχι να μας δέρνουν. Μας έκαναν 10 άτομα επίθεση και χτύπησαν 4. Και ο ένας πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Από την πλευρά μας επικοινωνήσαμε με τον πρίτανη του ΑΛΜΕΠΑ, Νικόλαο Κατσαράκη, ο οποίος αναμένεται να διερευνήσει το περιστατικό, καθώς θα καλέσει τόσο τους αυτόπτες μάρτυρες, όσο και τους εργαζόμενους της υπηρεσίας φύλαξης. Ωστόσο, οι αρχικές πληροφορίες που διαθέτει ο κ. Κατσαράκης είναι ότι υπήρξε αναστάτωση και φρασική βία μεταξύ των δύο φοιτητικών παρατάξεων με αφορμή ένα τραπεζάκι. Κάνανε μια δική τους εκεί, ένα δικό τους τραπεζάκι, τα βάλανε μπροστά εκεί στο προάβλιο, πουλούσαν εφημερίδες και κάνανε τέτοια πράγματα. Και τους είπα, παιδιά, συγγνώμη, επειδή δεν το έχουμε συνοηθεί αυτό, μπορούσατε να πάρετε ένα τηλέφωνο να το λύσουμε, να τα πάρετε και εσείς να κάνετε τη δουλειά σας. Απλά με τον τρόπο που το κάνετε, εγώ δεν μπορώ να σας τα δώσω. Και απλά τα πήρα πίσω. Τελείωσε το θέμα εκεί αυτό. Δεν έγινε κάτι. Μου είπαν, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, και τελείωσε το θέμα εκεί αυτό. Και μετά ήρθαν οι υπόλοιποι. Ο πρίτανης του ΑΛΜΕΠΑ θα εξετάσει το ζήτημα, με τον ίδιο να δηλώνει: καταδικάζω απερίφραστα τα περιστατικά βίας. Θα μας βρουν απέναντί τους και θα υπάρξουν συνέπειες. Δεν θα επιτρέψω καμία αναστάτωση μεταξύ των φοιτητικών συλλόγων. Μέχρι σήμερα επικρατεί ένα ειρηνικό κλίμα, ενώ δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα.